Στο γήπεδο του ΠΟΟΑ αναμετρήθηκαν την Κυριακή ομάδες K17 του Όφη και του Ολυμπιακού και μάλιστα για τρίτη φορά φέτος, αφού το πρωτάθλημα K17 της Super League είναι διάρκειας 4 γύρων. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Όφη στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στον Ολυμπιακό, δημιουργώντας αρκετές επικίνδυνες στιγμές στα καρέ των φιλοξενούμενων με Φωτιάδη, Σωμαράκι και Χαλκιαδάκι, αλλά και οι Ερυθρόλευκοι είχαν αξιόλογες φάσεις και δύο δοκάρια με Ντόιο που απέκρουσε αρχικά ο Χωραΐτης και λίγο αργότερα και με τον Χρονακόπουλο. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά δείχνοντας την ποιότητά του και φτάνοντας γρήγορα σε 4 γκολ. Στο 50 ο Χρονακόπουλος έκανε το 0-1 με σούτ μέσα από την περιοχή, ενώ με μορφοτελείωμα 2 λεπτά αργότερα ο Σπυριδάκης διπλασίασε τα γκολ του Ολυμπιακού. Αμέσως ήρθε και το 0-3 με σκόρερ τον Σταμούλη, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 62 διαμόρφωσε το τελικό 0-4. Ο Όφη πάντως προσπάθησε στα επόμενα λεπτά να πετύχει κάποιο γκολ και την καλύτερη ευκαιρία του την είχε με τον Θεό Μποσουλάκη. Ήταν ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα που έχουμε κάνει ποτέ, φέτος εννοώ. Και ήταν πολύ θετικό αυτό και το οφείλουμε στην ωραία μπάλα που παίζουμε. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, βγήκε πολύ δυνατό ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι έγινε. Πιστεύω ότι ήταν κυρίως ψυχολογικό το κομμάτι αυτό. Το μόνο που πρέπει να βελτιώσουμε όσον αφορά την απόδοσή μας είναι να μην υπαρκείται τουλάχιστον μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να έχουμε διάρκεια.